Καλημέρα κύριε Κασελάκη. Είμαστε ζωντανά. Χθες ο γιος σας, ο κύριος Στέφανος, ο Στέφανος Κασελάκης, είχε την πρώτη του ομιλία μέσα στη Βουλή. Ξεκινάμε τη δουλειά πάρα πολύ σκληρά. Εγώ επιχειρηματικά, ο Στέφανος πολιτικά. Είχε την πρώτη του ομιλία στην Βουλή. Πώς τον είδατε, τον παρακολουθήσατε? Ειλικρινά, έχω πάρα πολλά θέματα στην επιχείρηση παγκοσμίως. Πρέπει να τρέξω. Τον συμβουλεύετε, τον παρακολουθείτε? Από τίποτα. Κάνω τη χάρη. Ασχολείστε μαζί του? Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να κάνω το παραμικρό. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Γιάννη. Να είσαι καλά. Πήγατε και στην Κρήτη, δώσατε και μια συνέντευξη όπου μιλήσατε, στηρίξατε για τον τόπο καταγωγή σας. Βέβαια, μεγάλη υπόθεση. Πάρα πολύ σοβαρό. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ επιχειρηματικά. Κύριε Κασελάκη, επίσης εχθές στη συνέντευξη που έδωσε ο γιος σας, ανέφερε ότι θέλει να αποκτήσει, να μεγαλώσει την οικογένειά του και να έχουν δύο αγόρια, δύο εγγόνια με τον Τάιλερ. Τα έχετε συζητήσει? Μα δεν τα ξέρω. Σας έχει πει για την επιθυμία του? Μα δεν τα ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Γιαννάκη μου, σε εκτιμώ πάρα πολύ. Μην με φέρεις σε δύσκολη θέση. Εγώ είμαι με επιχείρηση. Πες μου ό,τι θέλεις, θα σου πω. Αυτό, αν σας έχει αναφέρει για την οικογένεια που θέλει να μεγαλώσει. Μα δεν θέλω εγώ. Εγώ έχω σεβασμό στις αποφάσεις σκέψης. Αυτό έχω να σου πω. Έχω σεβασμό. Άρα δεν μπαίνετε στη ζωή του? Όχι. Σέβομαι, βέβαια. Δεν τα συζητάτε, και θα υπακούσω και θα υπακούσω πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό. Γιατί, όχι, ειλικρινά, όχι. Νομίζω ότι είναι ικανός και έκπρος. Πολύ καλύτερα από μένα. Γιάννη μου, χάρηκα. Χαιρετούμε στον κύριο Λιάκα. Ευχαριστώ. Και να φάμε μια μέρα, πες κάτω στον Λάβρο, έτσι που τρώει εκεί. Άντε, γεια σας.